Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Πριν από λίγες ημέρες παρακολουθήσαμε την αποχώρηση του Γιώργου Ασημακόπουλου από το Survivor All Star και μέχρι και σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου που θα προβληθεί το νέο επεισόδιο, δεν είχε πιάσει το κινητό στο χέρι του και δεν υπήρχε επικοινωνία. Παρόλα αυτά, επειδή βρίσκεται λίγες ώρες πριν φτάσει στην Ελλάδα, πήρε το τηλέφωνο του πίσω και έτσι μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να στείλει το πρώτο μήνυμα προς το κοινό που τον παρακολουθούσε και τον στήριζε όλο αυτό το διάστημα. Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Ασημακόπουλου μετά την αποχώρηση από το Survivor All Star. Γεια σας. Μετά από 6 μήνες είμαι εδώ στο αεροδρόμιο στην Πούντα Κάνα. Επιστρέφω στα πάτρια εδάφη, στην Ελλαδάρα μας, στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που με αγαπάνε. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα, για τα μηνύματά σας, τη στήριξη. Σας λατρεύω. Σε λίγες ώρες θα είμαι πίσω, όποτε θα τα πούμε όλα. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά. Μπορεί να μπει και στην τελική δεκάδα του Survivor All Star, όμως πριν το παιχνίδι γίνει ατομικό, ο Γιώργος Ασημακόπουλος αποχώρησε και ήδη έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Ελλάδα. Το κοινό έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε εκείνον, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τον Νίκο Μπάρτζη και όπως φάνηκε, τα άλλα δύο αγόρια έχουν περισσότερους φαν έξω από το reality. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ψηφίστηκε πολλές φορές μέχρι τώρα, χωρίς να του αξίζει πολλές από αυτές, διότι ήταν πολύ καλός αγωνιστικά και έφερνε αρκετούς πόντους στην ομάδα του, αλλά τα περιθώρια έχουν στενέψει για όλους και κανείς δεν θα τη γλιτώσει μέχρι το τέλος. Ακόμη και αν παρεξηγήθηκε ή αν στεναχωρήθηκε, τίποτα από όσα συνέβησαν στον Άγιο Δομήνικο δεν έχει καμία σημασία πλέον για εκείνον, διότι επιστρέφει στους ανθρώπους του και στην κανονικότητα, με γεμάτο πορτοφόλι. Αφού πέρασαν 4 περίπου μήνες στο εξωτικό νησί, ο επιχειρηματίας κατάφερε να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό που ξεπερνάει ακόμη και το έπαθλο που θα αποκτήσει ο νικητής του Survivor. Ο τραπεζικός του λογαριασμός, δηλαδή, θα φτάσει τις 110.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, για το αγαπημένο μας reality και τα νέα από τον Άγιο Δομήνικο.